Το 1982 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ Rio. Το μόνιμο σίγγλ και το Hungry Like the Wolf γίνονται επιτυχίες. Το συγκρότημα κάνει παγκόσμια περιοδία και ακολουθεί μια νέα επιτυχία με το Is There Something I Should Know. Τα τρία κομμάτια που είδαμε πριν από λίγο είναι από ζωντανές μαγνητοσκοπήσεις από το BBC και ας δούμε τώρα την μετεξέλιξη των Duran Duran σήμερα στα συγκροτήματα των Arcadia και των Power Station. Προσέξτε την μετεξέλιξη στην τεχνολογία των βίντεο κλιπ. Γεια σας. Αυτή ήταν λίγη γεύση από Duran Duran και σήμερα έχουμε το δεύτερο αφιέρωμα για το 1986 από το Μουσικόραμα. Τρεις εβδομάδες μετά το αφιέρωμα στον αξέχαστο John Lennon και τους Beatles, σήμερα η Duran Duran, 20 χρόνια μετά από την δεκαετία του 60, σε ένα πρόγραμμα που το ζήτησαν πάρα πολλές φίλες και φίλοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Η ιστορία των Duran Duran ξεκινά το καλοκαίρι του 1978, όταν ο σπουδαστής τέχνης John Taylor αποφασίζει να φτιάξει ένα συγκρότημα με τον φίλο του Nick Rhodes στην πόλη του στο Birmingham. Μετά από πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους, κάνουν πρόβες και εμφανίζονται στο κλαμπ Rum Runner που έφτιαξαν οι αδελφοί Barrow, οι οποίοι θα γίνουν και οι manager του group. Μια υπάλληλος του μπαρ φέρνει το φίλο της Simon Le Bon για πιθανό τραγουδιστή και φυσικά καταλήγει για να συμπληρώσει την οριστική μορφή των Duran Duran. Η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση γίνεται στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 1980. Στο τέλος της χρονιάς αυτής παίζουν σαν support στην περιοδία της Hazel O'Connor και καθιερώνονται. Το 1981 κάνουν την πρώτη τους περιοδία, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους και οι πρώτες επιτυχίες είναι τα Planet Earth, Careless Memories και Girls on Film. Αυτά ήταν τα νέα σύνολα που δημιουργήθηκαν μέσα στο 1985 από το συγκρότημα των Duran Duran. Ήταν η Arcadia και η Power Station και αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτερα στη show business, μια τεχνική που δίνει καινούριες ευκαιρίες αλλά και παρατείνει την επικαιρότητα του μητρικού συγκροτήματος. Το 1983 οι Duran Duran γράφουν το τρίτο τους άλμπουμ Seven and the Rag Tiger στη Νότια Γαλλία. Το άλμπουμ αυτό συνεχίζεται στο Montserrat και τελειώνει στην Αυστραλία. Θα δούμε τώρα από αυτό το άλμπουμ τα κομμάτια Union of the Snake, Newman on Monday και ακόμα το Reflex. Ο John Taylor και ο Andy Taylor φτιάχνουν στη Νέα Υόρκη τους Power Station μαζί με τους Robert Palmer και τον Tony Thompson. Οι άλλοι τρεις, ο Simon Le Bon, ο Nick Rhodes και ο Roger Taylor, δημιουργούν τους Arcadia. Τέλος, ο John Taylor βγάζει ένα προσωπικό σίγγλ από τον κινηματογράφο, θα είναι το κομμάτι που θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για τους Duran Duran. Αυτά για σήμερα από το Μουσικόραμα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή, πάρα πολλές ευχές, μέχρι τότε θα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Καλή σας νύχτα.